βλέπεις είναι κάτι. Τα πέσει από τα σύννεφα, πίστεψε. Ρε, πες μου τι έγινε, σιγά. Αδέρφια είμαστε, έτσι. Είμαι ομοφιλόφιλος. Τι? Έλα ρε Τάσο, παραλίγο να το πιστέψω, με τρόμαξες. Αλήθεια λέω. Είσαι γκέι. Ομοφιλόφιλος. Είσαι γκέι. Ομοφιλόφιλος. Πες μου ότι δεν το έχεις πει σε κανένα. Σε παρακαλώ, πες μου ότι δεν το έχεις πει σε κανένα. Εσύ πρώτη που το λέω. Και δεν θα το πει σε κανένα άλλο. Καταρχάς μην κάνεις έτσι που υποσχέθηκες. Παρακαλώ. Μπορεί να της πει ότι είναι πρώτη που το λέει. Γιατί αυτή πιστεύεται αυτή να αγαπάει να δεχτεί. Ωραία. Νομίζω ότι θα μετρήσει. Α, μπορεί να της πει ότι δεν χρειάζεται να αντιδρά έτσι γιατί δεν είναι κάτι που τον ενοχλεί και ότι σαν άτομο. Οι υπόλοιποι πιστεύετε ότι με αυτή την αντίδραση ο καταπιεσμένος δεν θα καταλήξει στο ίδιο τέλος. Θα έχει κάποιο καλύτερο τέλος. Το ίδιο. Παρακαλώ. Αν αποδεχθεί τον εαυτό του. Μάλιστα. Επειδή θα βγει έξω, πολλά. Αν πιστεύει τον εαυτό του, έχει συντονισμό. Παρακαλώ. Θέλεις να ανέβεις στη σκηνή να το παίξεις. Να παίξεις χωρίς να το κάνεις. Ό,τι θέλεις θα πεις. Τα επιχειρήματα που θέλεις να θέσεις. Το τέλος πρέπει να αλλάξει. Το τέλος πρέπει να αλλάξει. Να παίξεις τον εαυτό του, δεν ανάγκη να παγωθεί. Να αποτονίσει. Να συνεχίσει τη ζωή. Εντάξει, τα επιχειρήματά του. Έγινε φιλόγος. Θες να σηκωθείς να παίξεις. Σίκο, μπορείς. Αν θέλεις να αλλάξεις κάτι, όταν πιστεύεις ότι θέλεις να σταματήσεις, λες το. Πάει, έτσι. Απλώς δεν θα το πει σε κανέναν άλλον. Δεν θα το πει σε κανέναν άλλον. Θα φροντίσει να μην το μάθουν οι γονείς μας και τώρα που θα έρθουν οι φίλοι μας θα είσαι απόλυτα ήρεμος. Δεν θα το πει σε κανέναν άλλον. Απλά θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω τα αντιδράσει σου. Τι δεν καταλαβαίνει. Πες μου τι δεν καταλαβαίνει. Το θεωρείς φυσιολογικό αυτό που κάνει. Πας καλά. Έχει το πει. Ποτέ μια φυσιολογική σχέση στη ζωή σου. Το έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν θα κάνει οικογένεια. Θα κάνω στο δικό μου το κρεβάτι. Δεν θα δώσω λογαριασμό σε κανέναν. Το ξέρεις ότι θα μείνεις στο περιθώριο. Το έχεις καταλάβει. Το έχεις συνειδητοποιήσει. Γιατί δεν δρας έτσι. Το ξέρεις ότι δεν ζεις μόνη σου σε αυτή την κοινωνία. Γιατί δεν δρας έτσι. Τους λόγους που το έκανα εγώ τους ξέρεις εσύ. Δεν με ενδιαφέρει να τους μάθω. Ναι, πραγματικά. Μάθω λοιπόν ότι ποτέ στη ζωή μου δεν έγινα αποδεκτός ως άντρας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεις γκέι. Όχι, θεωρείς φυσιολογικό. Να καταφέρω να μειώσω τη σεξουαλικότητά μου στο μηδέν. Απλά αυτό είναι πολύ καλύτερο. Σκέψου ότι θα πούνε γύρω σου. Δεν ενδιαφέρει τι θα πούνε γύρω σου. Σκέψου την οικογένειά σου. Δεν μπορεί να μη σε ενδιαφέρουν οι γύρω σου, είναι το περιβάλλον σου. Ζεις ανάμεσά τους. Ζω ανάμεσά τους. Εγώ είμαι gay, αλλά όπως ζουν και χιλιάδες άλλους κόσμος, είναι gay και ζουν ανάμεσά μας. Ναι, δεν το ξέρουμε. Πού νομίζεις ότι ζεις. Ξέρεις ποια είναι η κοινωνία γύρω σου. Ξέρεις τι έχεις να αντιμετωπίσεις. Ξέρεις τι έχεις να το πεις. Προσπαθώ να σε προστατεύσω αυτή τη στιγμή. Τι έχω να προστατεύσω. Προσπαθώ να σε προστατεύσω γιατί είσαι η οικογένειά μου. Ωραία, πες μου λοιπόν τι έχω να αντιμετωπίσω. Θες να δεις τι θα πούν οι φίλοι μας τώρα που θα έρθουν να το μάθουν. Παρακαλώ, πείτε. Θέλετε να έρθετε λίγο πιο προστά. Το σύστημα δεν είναι μονοχό γερμανικό, αλλά κοινωνικό. Είναι κατά πόσο μας αυτοπροσδιορίζουν οι επιλογές μας και κατά πόσο οι άλλοι είναι δεκτικοί απέναντι σε αυτές. Νομίζω ότι αυτό είναι το. Εκείνη θέλει να επικεντρώσει στο έργο. Συμφωνείτε με αυτήν την άποψη. Ναι. Μάλιστα. Έτσι είναι, τι λέτε. Έτσι είναι. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Βεβαίως. Λοιπόν. Τι θέλετε λοιπόν τώρα να γίνει. Θέλετε να γίνει ανάλογα στην αδερφή. Δηλαδή, αφού είναι ανέντοτης αυτό που της λες, δώσ' τις δύο επιλογές. Ή συνεχίζουμε και είμαστε αδέλφια και έχουμε την παρέα που έχουμε κλπ. Με τις επιλογές που έχω αποφασίσει εγώ να κάνω. Ή απλά δεν με ξαναβλέπεις όπως εσύ το θέλεις.
συμφωνεί. Και συμφώνησε απλά και αποκόβεσαι από την οικογένειά σου. Πείτε μας. Δεν μπορείς να αποκοπείς από την οικογένειά σου. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό. Ποια λύση πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξει? Απλώς στη συγκεκριμένη στιγμή, ίσως το αγόρι το άλλο, ο Λουκάς, να επέμβει πιο δυναμικά. Δηλαδή, πιο δυναμικά. Ναι, δηλαδή να σταθεί εκεί που είναι ουδέτερος τώρα, να σταθεί στο πλάι του φίλου του. Και να λέει να σηκωθείτε, να πάρει. Λίγο πιο δυναμικός, να ταχθεί περισσότερο με το μέρος του και να τον υποστηρίξει. Νομίζω ότι όλοι μαζί δεμένοι, σαν παρέα, μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτός είναι πώς θα άλλαζε το τέλος. Θα έφερνε κάποιο καλύτερο. Είναι κάποιος άλλος που θέλει να ανέβει στη θέση του Πέτρου. Κουτάσου! Κουτάσου! Στέλλα, δεν μπορώ να καταλάβω να φοβημάσαι τόση ώρα. Σε ακούω και κάνεις σαν σκυλί τόση ώρα. Εγώ πραγματικά αυτή τη στιγμή σου λέω ότι τον Τάσο τον γουστάρω. Δεν με νοιάζει τι κάνεις εσύ και τι λες. Και κάτι τέτοιοι άνθρωποι σαν και εσένα αφήνουν όλο τον κόσμο στο περιθώριο. Συγγνώμη, θεωρείς ότι και αυτό που κάνεις, θεωρείς ότι με αυτή τη στάση μπορεί να μου αλλάξει το μυαλό? Δεν θέλω να σου αλλάξει το μυαλό. Θεωρείς ότι με το να με κοροϊδεύεις μπορεί να αλλάξει κάτι? Θεωρώ ότι σου το μυαλό σου δεν αλλάζει. Φυσικά και δεν αλλάζει. Και πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει να τον βοηθήσετε. Ωραία. Δεν έχω εγώ το πρόβλημα. Γιατί να με βοηθήσετε? Πάσχω από κάτι, έχω κάποιο πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημά μου λοιπόν? Δεν είναι πρόβλημα αυτό, το πρόβλημα το έχεις στο μυαλό σου. Το έχεις καταλάβει. Και κανένας άλλος. Μπορώ να σου πω ότι έχω και πάρα πολύ ήρεμη αντίδραση σε σχέση με την αντίδραση που θα έχει ο κόσμος γύρω σου. Εγώ απλώς αρνούμαι να συνεχίσω τη συζήτηση και φεύγω. Απλά. Και ξανά το γεια σου.